Ο Κιλιτζάρογλου σβήνει κάθε αυταπάτη. Πριν από λίγο κάνει δηλώσεις. Και τι λέει? Λέει, είναι επιτακτική ανάγκη να αυξήσουμε την πίεση σε Μεσόγειο και Αιγαίο. Ο επικεφαλής αντιπολίτευσης. Αυτές οι δουλειές δεν γίνονται βγάζοντας το πλοίο και μετά αποσύροντάς το. Να λες, μακάρι να με καλέσει ο Μπάιντεν. Αν έχεις ψυχή, τα ΓΥΠ, κάνε ένα βήμα για τα νησιά τα οποία καταλήφθηκαν και για τα στρατιωτικοποιημένα νησιά που μας πήραν οι Έλληνες. Θα σε στηρίξουμε. Καταλάβατε όλοι? Αυτή είναι η αντιπολίτευση. Άρα να τελειώνει το αφήγημα περί εσωτερικών μόνο. Προφανώς και το εκμεταλλεύονται για τις εσωτερικές καταστάσεις. Αλλά είναι στρατηγική βάθους. Ένας είναι ο εχθρός. Καλημέρα, κύριε Μάζη. Καλημέρα σας. Με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε και θέλω ένα σχόλιο σας. Διότι δεν μας έφτανε ο Ερντογάν, είχαμε βρει ότι θα έρθουν οι άλλοι, θα ηρεμήσουμε. Ευτυχώς το έχετε πει εσείς. Οι Τούρκοι αυτά που θέλουν να κάνουν τα λένε, δεν σε ευνηδιάζουν. Βγήκε ο Κιλιτζάρογλου και το ολοκλήρωσε. Πάρε, λέει, τα νησιά που πήραν οι Έλληνες, που κατέλαβαν, το αφήγημα δηλαδή, και εδώ είμαστε, λέει, σε στηρίζουμε. Κοιτάξτε, αυτές οι θεωρίες ουδέποτε υποστηρίχθηκαν από εμένα ή τους μαθητές μου. Ξέραμε πολύ καλά ότι η πολιτική της Τουρκίας έχει βάθος, έχει προοπτική, έχει σχεδιασμό και έχει στόχους, τους οποίους έχουμε επανειλημμένως γράψει, καταθέσει προφορικά και στο δημόσιο λόγο μας, και δεν τρέφαμε αυταπάτες. Άλλωστε και η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, η χθεσινή στο Μέγαρο Μουσικής, Κωνσταντίνου Καραμαλή, νομίζω ότι έθεσε τέλος σε όλες αυτές τις αυταπάτες οριστικά και ανετάκλητα, διότι το κύρος της φωνής του και η εγνωσμένη δημοκρατικότητά του ξεκαθάρισαν το τι σημαίνει ρεαλισμός στην πολιτική και στην στρατηγική άμυνας και στην εξωτερική πολιτική της χώρας, τι σημαίνει πατριωτισμός και τι σημαίνει το να διεκδικείς μέσω παραχωρήσεων να επιλύσεις εθνικά ζητήματα. Ο πρώην Πρωθυπουργός το τόνισε σαφώς και είπε ρητός ότι με παραχωρήσεις και τέτοιου είδους κατευνασμούς δεν επιλύεις τα εθνικά ζητήματα, απέναντίας οδηγεί σε καταστροφές. Χαίρομαι λοιπόν που ήταν σαν να άκουγα τον εαυτό μου να βγαίνει μέσα από τα χείλη του πρώην Πρωθυπουργού. Θα έρθω στην ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί πραγματικά σε ορισμένα σημεία με βάση το δημόσιο λόγο σας επί χρόνια υπάρχει μια ταυτοσημεία. Όμως θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Μετά τη σημερινή δήλωση, είναι φρέσκια, του Κιλιτζάρογλου, αισθάνεστε ότι αρκεί το αφήγημα που για λόγους συγκυρίας μπορεί να παίζουν και οι εσωτερικές διεργασίες στην Τουρκία, οι εκλογές του χρόνου, αλλά είναι μόνο αυτό πια, ή μας λέει εδώ κάτι άλλο σύσσωμη τουρκική πολιτική ηγεσία και πόσο σοβαρότερο από όλα τα προηγούμενα είναι? Δεν νομίζω ότι ήδη το απάντησα. Η πολιτική αυτή έχει συνέχεια. Και βεβαίως υπάρχει και ο εσωτερικός παράγων πάντα, αλλά έχει σημασία κάποια στιγμή να μην τον χρησιμοποιούμε τον εσωτερικό παράγοντα ως αιτιολογία, αλλά να εξηγήσουμε γιατί αυτός ο λόγος, ο δημόσιος λόγος και των κυβερνήσεων και των αντιπολιτεύσεων της Τουρκίας στοχοποιεί την εθνική κυριαρχία της χώρας ως κάτι άκρος θετικό, το οποίο θα αμυφθεί στις επόμενες εκλογές. Είτε αυτές είναι των κυβερνήσεων του κυρίου Ερντογάν, είτε των άλλων κυβερνήσεων των προηγουμένων. Σημαίνει τι? Σημαίνει ότι υπάρχει εθνική, κοινωνική και πολιτική συνείδηση στην Τουρκία, στον τουρκικό λαό δηλαδή, ο οποίος αμαλγαματοποιείται τόσο καιρό, τόσα χρόνια, την τελευταία πεντηκονταετία πλήρως, για να θεωρεί ως μόνη θετική εξωτερική πολιτική της χώρας του την διεκδίκηση
εθνικών εδαφών της Ελλάδος. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Δηλαδή εμείς σταματάμε στο προηγούμενο βήμα και λέμε άγια εσωτερικούς λόγους. Ας πάμε και στο επόμενο βήμα. Γιατί λοιπόν οι εσωτερικοί λόγοι τιμούν και επιβραβεύουν αυτήν την πολιτική? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Και η απάντηση είναι πολύ απλή. Διότι η γη των χώρα έχει ζυμώσει, έχει αμαλγαματοποιήσει το ιδεολόγημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και βεβαίως ο κύριος Νταβούτογλου ήρθε, το κατέγραψε με πάσα ειλικρίνεια, μας το έδωσε και εμείς αδιαφορήσαμε. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η επιμονή στα νησιά, την αποστρατιωτικοποίησή τους, διαφορετικά την αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους, που έχετε καταδείξει και από τις συνθήκες και τις συμβάσεις και τον ΟΗΕ χίλιες φορές το έολο, όμως επί του πεδίου βλέπουμε να εντείνεται, να κλιμακώνεται και να αναβαθμίζεται. Χθες έλεγε ο κύριος Λιγερός ότι μη φαντάζεστε ότι θα καταφύγουν σε κανέναν ΟΗΕ, θα αρχίσουν τις υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά. Δεν θέλω να σκεφτώ, θα πάμε σε κάτι ακόμη χειρότερο, γιατί εκεί είναι προφανές ότι θα έχουμε σύγκρουση. Τις υπερπτήσεις που απλά πλέον δεν θα λένε ότι κάνουν παραβιάσεις και υπερπτήσεις, θα λένε ότι πετάμε πάνω από περιοχή που δεν αναγνωρίζουμε ελληνική. Άρα, ναι, όλη αυτή η αναβάθμιση σας λέει κάτι, παρακαλώ πολύ? Βεβαίως. Μου λέει κάτι πολύ απλό. Μου λέει το γεγονός, το οποίο επίσης, συγγνώμη που γίνομαι ανιαρός, αλλά είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί. Κάτι το οποίο επίσης ο Κώστας Καραμαλής ανέφερε στο χθεσινό του λόγο και το οποίο δεν κουράζομαι να αναφέρω καιρό τώρα, χρόνια τώρα. Πρώτον, τη σταθερότητα της πολιτικής και των εθνικών στόχων της Τουρκίας. Δεύτερον, αυτό που λέω τον τελευταίο καιρό, ότι η Τουρκία θέλει να αξιοποιήσει την συγκυρία του πολέμου στην Ουκρανία, ούτως ώστε δημιουργώντας αντιστάσεις στις νατοϊκές επιλογές να τις ανταλλάξει με ανταλλάγματα τα οποία θα είναι εις βάρος του εθνικού χώρου του ελληνισμού και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οι ηφηγένειες δηλαδή θα είναι και η Ελλάς και η Κύπρος. Αυτό είναι η συγκυρία σε ό,τι αφορά την τουρκική στρατηγική με βάση τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκμεταλλεύεται, αξιοποιεί στρατηγικά το γεγονός του πολέμου και την δική της στάση, η οποία τι έχει κάνει, και αυτό το ετώνησε ο πρώην Πρωθυπουργός, έχει φροντίσει να εμφανιστεί ως ειρηνοποιός, κρατώντας ανοιχτούς διάβλους και με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Αυτό λοιπόν το οποίο από την πρώτη στιγμή είπα, το άκουσα χθες από το στόμα επίσης του Κώστα Καραμαλή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί άλλο είναι να τα λέει ένας θεωρητικός, ένας καθηγητής, και άλλο να τα λέει ένας πολιτικός της εμβελίας του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος είχε και τεράστια πείρα, διότι αντιμετώπισε την περίπτωση του σχεδίου ΑΝΑΝ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί γεννήθηκε μέσα σε μια πολιτική εστία η οποία ακολούθησε την εξωτερική πολιτική της χώρας και την χάραξε σε πολλά σημεία από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο μέχρι σήμερα. Κύριε Μάζη, με αυτά με οδηγείτε στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία δεν ψάχνεται για θερμό επεισόδιο. Έχει επιλέξει και έχει μια πορεία σύγκρουσης με εμάς. Μα η πορεία αυτή, η οποία ως ημέρες σκληρύνεται, γίνεται ακριβώς για τους λόγους τους οποίους ανέφερα. Θέλει αυτή τη συγκυρία, η οποία είναι η καταλληλότερη, κρίνεται ως η καταλληλότερη από πλευράς Τουρκίας, δηλαδή της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης από τη μια μεριά και της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας από την άλλη πλευρά. Ας μην γελιόμαστε, αυτό είναι, έτσι. Λοιπόν, θέλει να την αξιοποιήσει στο έπακρο. Γι' αυτό βλέπετε και τις αντιδράσεις της
στην εισδοχή Σουηδίας-Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό βλέπετε ότι αρχίζει ήδη μία συζήτηση με τους νατοϊκούς και την Ουάσιγκτον, η οποία τι κάνει, βάζει και το θέμα των δύο ξεχωριστών κρατών στην Κύπρο ως δυνατό αντάλλαγμα για να άρει μερικές από τις απαιτήσεις της έναντι της Σουηδίας και της Φιλανδίας, εάν λάβει αυτό. Δηλαδή δεν έχει αφήσει τίποτα που να μην το έχει βάλει στην τράπεζα των ανταλλαγών, με εκβιασμό πάντα και προς τον ΝΑΤΟ και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούγοντας χθες την ομιλία του άλλοτε πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, διαπίστωσα ότι κινήθηκε ακριβώς σε μία θεματολογία την οποία αναπτύσσεται χρόνια. Και εξηγούμε, συνδέει στο σήμερα το κυπριακό με το ουκρανικό, ευθέως το συνέδεσε χθες, λέγοντας ότι... Όταν όμως το συνέδεσα εγώ, ελιδωρήθη. Ναι, ναι, και όχι μόνο, και με χαρακτηρισμούς. Το συνέδεσε ευθέως και είπε ότι δεν μπορεί η σύμμαχη να είναι ακριβή στα πίτουρα και φθηνή στο στάρι μισό αιώνα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επίσης, μίλησε για την πολιτική των ίσων αποστάσεων και των Ηνωμένων Πολιτειών και των Γερμανών, και μάλιστα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολιτική δεν τα λένε εύκολα αυτά. Μας είπε ότι δεν είναι πεισμένος από τη μέχρι τώρα στάση της ότι ενδιαφέρεται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, από τον οποίο ματώνει η Ευρώπη. Και μάλιστα το είπε με έναν εξαιρετικά βρετανικό τρόπο. Δεν βλέπω, λέει, να έχει το ίδιο ισχυρά κίνητρα τουλάχιστον με την Ευρώπη για τον τερματισμό του πολέμου. Ήταν μια πολύ χαρακτηριστική καραμανλική φραστική προσπάθεια για να είναι από τη μία μεριά πολιτικά ορθός και από την άλλη μεριά για να πει και την αλήθεια. Να πει δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται για την επιμήκυνση του πολέμου, άρα για την αποδυνάμωση της αμυντικής και στρατηγικής ταυτότητας της Ευρώπης και της οικονομικής Ευρώπης, αλλά και της πολιτικής Ευρώπης, γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν τη δική τους ηγεμονία σε ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο. Παρατήρησα επίσης ότι δεν ήταν μόνο η αναφορά στο σχέδιο Ανάν, ήταν η αναφορά για το πώς επιχειρείται σήμερα να καταργηθεί το υπάρχον ως κρατική οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό το ξεχνάμε, διότι εδώ πάμε σε ένα διάλογο που πρώτα θα καταργήσω με το κράτος και μετά πίσω δεν έχει, το υπενθύμησε μάλιστα. Και το δεύτερο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ήταν πολύ σαφής, το έχετε κάνει κι εσείς, για κάποιες δεξαμενές σκέψεως στην Ελλάδα, τις πλέον επίσημες, που λένε ότι, ρε παιδί μου, ας δούμε μια συνεκμετάλλευση για το καλό της ειρήνης. Πόλεμο θα κάνουμε. Απάντησε λοιπόν ότι η συνεκμετάλλευση είναι ωραία αν είναι πάνω στο όριο αυτού που έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι δικό σου και το άλλο είναι δικό του. Μέχρι εκεί όλα τα υπόλοιπα είναι, θα το πω λαϊκά, δώσε θάρρος στο χωριάτη να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Δεν εξασφαλίζει η ειρήνη. Σε δική σας εκπομπή, κύριε Σαχίνη, εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, είχα πει ακριβώς το ίδιο και είχα φέρει ως παράδειγμα το κοίτασμα στον Αραβοπερσικό κόλπο μεταξύ South Pars και North Pars. Μάλιστα. Δηλαδή Κατάρ και Ιράν. Και είχα πει ότι τέτοιου είδους συνεκμετάλλευση μπορώ να την ακούσω. Με την έννοια του ότι είναι σαφές το όριο του τι ανήκει στο Ιράν, του τι ανήκει στο Κατάρ από το κοίτασμα, και από εκεί και ύστερα η κατανομή των φυσικών πόρων των υδρογόνων ανθράκων, του φυσικού αερίου συγκεκριμένα, γίνεται με βάση τα ποσοστά κατοχής στο κοίτασμα αυτό, των δύο πλευρών. Επανέλαβε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και αυτό είναι απολύτως ορθολογικό. Και προσέξτε και τι άλλο είπε πάνω σε αυτό. Ότι ένα είναι το ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη κάθετος υφαλοκρηπίδα, ο ορισμός δηλαδή, τίποτε άλλο. Τώρα, νομίζω ότι έχω αναλώσει τη ζωή μου να το λέω αυτό.
Θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να βάλετε τους μαθητές σας να κάνουν μια συγκριτική μελέτη μεταξύ όσων έχετε πει και της χθεσινής ομιλίας. Θα είχε ενδιαφέρον. Λοιπόν, σας το προτείνω. Θα κάψω τα παιδιά τώρα. Λοιπόν, ο Σωτήρης εδώ λέει καλημέρα στον εξαίρετο κύριο Μάζη. Ρωτήστε τον παρακαλώ. Ωραία, λίγα ακούσαμε κύριε Σαχίνη πριν από λίγο ένα καθήλυνα αρμόδιο αρματά, τον κύριο Γκαρτζονίκα, το στρατηγό, να μας εξηγεί γιατί τα γερμανικά είναι σαφώς πιο βελτιωμένα. Εμένα άλλο είναι το ερώτημά μου. Αν αυτά δεν μπουν στα νησιά μας και την ίδια ώρα φύγουν τα υπάρχοντα στα λεγόμενα αβύθιστα αεροπλανοφόρα, δεν είμαστε αποψηλωμένοι μέχρι να έρθουν την ώρα που έχουμε κρίσιμες στιγμές απέναντί μας? Έχει διατυπωθεί από τα κυβερνητικά στελέχη ότι έχουν διατυπωθεί δύο θέσεις, τις οποίες καλοπίστως οφείλουμε να λάβουμε υπόψη. Πρώτον, ότι τα άρματα αυτά θα τοποθετηθούν και στον Έμπρο και στα νησιά. Από δική μου έρευνα πρόχειρη που έκανα αυτές τις δύο μέρες, έλαβα διαβεβαιώσεις ότι στα νησιά θα μπουν και νέοι τύποι, δεν θέλω να αναφερθώ. Όχι, να μην στον αέρα τέτοιου είδους αρμάτων, ούτως ώστε να καλυφθεί το κενό, και ότι τα άρματα αυτά θα δοθούν χέρι-χέρι. Βεβαίως, οι αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί ένθεν και ένθεν σεβαστές είναι, αλλά ως μη ειδικός για θέματα αρμάτων δεν θέλω να μπω στο πεδίο αυτό. Προφανώς. Κρατώ τις διαβεβαιώσεις της κυβερνήσεως ότι θα αντικατασταθούν με ανάλογα, ίσως και καλύτερα, και στα νησιά αλλά και στον Εύρο. Ο Λεωνίδας, κύριε Μάζη, καλημέρα, λέει, και τα σέβη μου. Ακούγοντας χθες και τον πρώην Πρωθυπουργό, μου περνάει από το μυαλό μήπως σηκώνονται οι τόνοι ούτως ώστε πριν φτάσουμε σε κάτι άλλο να μας θέσουν το δίλημα που τα γνωστά στην Αθήνα think tank καλλιεργούν τόσα χρόνια, παιδιά, πόλεμο ή ένα συμβιβασμό, και να μας πάνε σε υπογραφή παραχωρήσεων μειώνοντας με sick τρόπο και το στρατιωτικό αποτύπωμα στα νησιά, δηλαδή τα πυραυλικά συστήματα. Είναι βέβαιο ότι η φιλολογία αυτή έχει επισημανθεί στον ελληνικό δημόσιο διάλογο πολλάκις και από σημαίνοντες εκπροσώπους του. Είναι βέβαιο επίσης ότι έχουν διατυπωθεί από ανθρώπους όπως ο Μιλών οι ιδέουσες αντιρρήσεις και διαφωνίες. Το γεγονός το οποίο όμως πρέπει να δώσουμε σημασία είναι ότι σε αυτή την εξαιρετικά τεταμένη περίοδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, και όχι μόνο ελληνοτουρκικών και τουρκοκυπριακών σχέσεων, έρχεται ο πρώην Πρωθυπουργός σε μία εκδήλωση για τα 40 χρόνια της ενώσεως γυναικών της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι μία, πώς να πω, αφορμή αυτός ο εορτασμός, έτσι, για να παρέμβει, γιατί αυτό που έκανε χθες ο Κώστας Καραμαλής ήταν μια σημαίνουσα παρέμβαση σε θέματα ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις ο πρώην Πρωθυπουργός. Αφωνία, αντίθετα. Χρόνια αφωνία. Ακριβώς. Ναι. Και για να το κάνει και για να αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή, σημαίνει ότι και ο ίδιος με την πείρα του αναγνωρίζει ότι η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη και προειδοποιεί τις πλευρές αυτές ότι η στάση τους είναι παντελώς λανθασμένη και εθνικώς καταστροφική. Σαφέστερα δεν μπορούσε να το πει. Θέλω να κλείσω με σήμερα, θα σας ευνηδιάσω, αλλά το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το είχα υπόψη μου, αλλά ο Γιάννης εδώ μου το στέλνει και λέει καλημέρα. Παρακολουθώντας την ομιλία Καραμαλή, θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο της που μάλλον δεν θα λάβει μεγάλης προσοχής. Κάνεις λάθος, Γιάννη, λαμβάνει προσοχής από εμάς τουλάχιστον. Είναι το απόσπασμα που ο πρώην Πρωθυπουργός λέει: ο αυθαίρετος
αποκλεισμός της αντίθετης άποψης. Η υπερσυσσόρευση ισχύω στην ενημέρωση σε λίγα ιδιωτικά χέρια επιδεινώνουν την κρίση στη δημοκρατία κατά πολύ. Θα ήθελα ένα σχόλιο του καθηγητή Μάζη. Εγώ θα σας θυμίσω τον όρο τον οποίο χρησιμοποίησα θέλοντας να στυλιτεύσω αυτήν την κατάσταση, την πρωτόγνωρη για μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις πρώτες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα. Ποιος ήταν αυτός ο όρος τον οποίο χρησιμοποίησα? Νέο μακαρθισμός. Και έκτοτε κατοχυρώθηκε. Οπότε νομίζω ότι έδωσα την απάντηση στον αγαπητό μας ακροατή. Η αίσθηση, λέει, του κυρίου Μάζη, ο φίλος ο Περικλής, λέει, καλημέρα, τα σέβη μου στο μεγάλο δάσκαλο Γιάννη Μάζη. Η αίσθησή του είναι πως μεθοδεύεται από κάποιους κύκλους η εχώρηση κυριαρχίας και πλούτου που ανήκει στα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές. Δυστυχώς πρέπει να απαντήσω μονολεκτικά. Ναι. Και τέλος, η φίλη μου η Μαρία. Κύριε Μάζη, βλέπετε με βάση την φραστική επιβάρυνση καθημερινά από την Τουρκία να έχουμε επιταχυνόμενες εξελίξεις μεταξύ μας? Βλέπω ότι η Τουρκία θα δημιουργήσει ένα τέτοιο επίπεδο έντασης το οποίο θα είναι συγκριτικά ανώτερο από αυτό του θέρους του 20. Επίσης, βλέπω ότι η Τουρκία αναμένει ιδιαίτερα τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, ούτως ώστε να πάρει τις τελικές της αποφάσεις, διότι από ό,τι φαίνεται θα δημιουργηθεί σοβαρότατο πρόβλημα ακυβερνησίας, ας το πούμε έτσι για να είμαστε σύντομοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με έντονες διαφωνίες και δυσχέρεια επιβολής των θέσεων και των αποφάσεων της κυβερνήσεως των Δημοκρατικών απέναντι σε μια γερουσία ή αν θέλετε και σε ένα κογκρέσο το οποίο δεν θα είναι πλέον ένας περίπατος για την κυβέρνηση Biden. Μάλιστα. Άρα σε τέτοιες περιόδους η Τουρκία έχει δείξει, το έχει κάνει και στην Ελλάδα με τα ίμια, σε τέτοιες περιόδους ασαφούς ασκήσεως εκτελεστικής εξουσίας ότι τις εκμεταλλεύεται για να δημιουργήσει τελεσμένα. Έτσι λοιπόν ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας εξαιρετικά επικίνδυνος και πρέπει να τον προσέχουμε και να προετοιμαζόμαστε γι' αυτόν. Και θα κλείσω με το ερώτημα του Σταύρου που είναι πονηρούτσικο ερώτημα. Κύριε Μάζη, λέει, μήπως όλα αυτά δεν πρέπει να μας κάνουν καμιά εντύπωση όταν βλέπουμε, ιδίως μετά τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη Ερντογάν-Μητσοτάκη, ότι αρχίζουμε να στέλνουμε και οπλικά συστήματα που δεν θα στέλναμε και να ανεβαίνουν οι εντάσεις? Μήπως το τέλος θα βγουν στον κόσμο και θα πούνε ότι μάχονται και οι δύο για τις χώρες τους και θα μας πάνε για να αποφύγουμε τάχα μου τον πόλεμο σε μία συνεκμετάλλευση? Νομίζω ότι απάντησα προηγουμένως το ερώτημα και θα θέσω και ένα ερώτημα προς όλους μας και προς εμένα. Έχετε ενημερωθεί ως δημοσιογράφος και εκλεκτός δημοσιογράφος, κύριε Σακίνη, με το περιεχόμενο των συζητήσεων του κυρίου Καλίν και της κυρίας Σουρανή κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη στον κύριο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη την τελευταία? Όχι. Έχει ενημερωθεί κάποιος? Δεν γνωρίζω, ειλικρινά. Αναρωτηθείτε γιατί. Και να πω και μια δεύτερη ερώτηση. Παρακαλώ. Και αν δεν έχουν ενημερωθεί, όπως φαίνεται ότι δεν έχουν ενημερωθεί, εάν δεν έχουν ενημερωθεί, γιατί σιωπούν? Μόνο τα μικρά κόμματα ακούω στη Βουλή να διαμαρτύρονται για αυτήν την ενημέρωση. Δεν ακούω κανέναν άλλον. Οι άλλοι τρεις μεγαλύτεροι δεν διαμαρτύρεται κανένας. Άρα μπορώ να εικάσω ότι είτε τα γνωρίζουν, είτε είναι έτοιμοι από καιρό, έχοντας μαντέψει το περιεχόμενο, να συστρατευθούν. Θα το κρατήσω αυτό το τελευταίο που είπατε. Θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μάζη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.